Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Η ιστορία των δύο ανήλικων παιδιών 9 και 11 ετών που λήστεψαν και χτύπησαν τον 85χρονο στην Κάτω Αχαΐα συγκλονίζει. Τα δύο παιδιά οδηγήθηκαν σήμερα στον ανακριτή. Επί 2 μέρες τα είχαν κλείσει στο κρατητήριο της αστυνομίας στην οδό Ερμού και μάλιστα τη μία βραδιά κοιμήθηκε η μητέρα και η γιαγιά τους μαζί. Έκλεγαν συνεχώς στο κρατητήριο. Όπως μας λέει ο δικηγόρος τους Γιάννης Κρινίδης, στην κυριολεξία τα είχαν χαμένα. Στη διάρκεια της ανάκρισης δεν ήξεραν τι έλεγαν και το ένα τα φόρτωνε στο άλλο. Πραγματικά ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Ειδικά το 9χρονο, το οποίο έχει και δυσλεξία από ό,τι διαπιστώθηκε. Σκεφτείτε ότι λέει πηγαίνει στην πρώτη δημοτικού και είναι 9χρονο. Το ένα το έριχνε στο άλλο, τις ευθύνες. Το βέβαια το τραγικό είναι ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο, σε κακή κατάσταση. Ελπίζουμε να το ξεπεράσει και να μην έχει πρόβλημα. Βέβαια δεν φταίνε τα παιδάκια, φταίνε όχι οι γονείς ιδιαίτερα, γιατί κάποιες κακές παρέες, τουλάχιστον από ό,τι έλεγαν τα ίδια, κάποιοι 18-20 άρδες, δεν ξέρω. Τα παιδιά δηλαδή ήταν φανερά σοκαρισμένα, έκλεγαν εσείς στην ανάκριση κλπ. Έκλεγαν από ότι όχι. Στην ανάκριση όχι. Στην ανάκριση δεν ξέρω τι πραγματικά που βρισκόψαν. Έδειχναν πραγματικά ότι δεν ήξεραν, δεν είχαν συνέστηση της κατάστασης. Από ό,τι μου πληροφόρησαν, έκλειγαν μόνο μέσα στο κρατήριο που έμεινε 2 μέρες. Μέσα στο κρατήριο 2 μέρες. Ναι, βέβαια. Επειδή ακριβώς είναι κακουρίμα, ξέρετε, η κατηγορία ήταν ληστεία με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο. Και είχαν μείνει μέσα στην ασφάλεια 2 μέρες στο κρατητήριο, μέσα. Πίσω τα σίδερα. Ακριβώς. Και έκλαιγαν, ε. Μάλιστα. Βέβαια είχε μείνει τη μία, το ένα βράδυ έμεινε η μητέρα του ενός μαζί τους και το δεύτερο, παρά το γεγονός ότι ήταν ελεύθερη, η γιαγιά πήγε και έμεινε μαζί τους. Ο 11χρονος είναι γιος τσιγκάνων, όμως ο 9χρονος δεν είναι. Όπως είπαν οι γονείς τους, πιθανόν να έπεσαν θύματα πιο μεγάλων παιδιών, ηλικίας 17-18 ετών, που τα όθησαν στη ληστεία. Τραβούσαν το χέρι τον ηλικιωμένο για να τους δώσει λεφτά και τον πέταξαν κάτω. Τελικά ανατέθηκε η επιμέλειά τους σε επιμελητή ανηλίκων, τον οποίο θα πρέπει να επισκέπτονται μία φορά κάθε εβδομάδα. Ο 85χρονος εξακολουθεί και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου.